Διπλάσια είναι τα παιδικά ατυχήματα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, σύμφωνα με τον γνωστό παιδίατρο και πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας, Κωνσταντίνο Γιανακόπουλο. Ο κύριος Γιανακόπουλος εφιστά την προσοχή στους γονείς, οι οποίοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην χάνουν από τα μάτια τους τα παιδιά τους ούτε λεπτό, ιδιαίτερα στη θάλασσα. Στη θάλασσα εγκυμονούν πάρα πολύ κίνδυνοι, στα μικρά παιδιά και βρέφει ο κίνδυνος του πνιγμού, γι' αυτό η επιτήρηση των μικρών βρεφών και των νηπίων θα πρέπει να είναι αυξημένη από τους γονείς, δεν θα πρέπει να τα χάνουν από τα μάτια τους ούτε δευτερόλεπτο. Όταν χρησιμοποιούν σωσίβια θα πρέπει αυτά να είναι καλής ποιότητας και πιστοποιημένα, γιατί καμιά φορά ο εφησυχασμός από την ασφάλεια των σωστικών, να το πω έτσι, μέσων, καμιά φορά οδηγεί στο μοιραίο. Επίσης τα μεγαλύτερα παιδιά και οι έφηβοι οι οποίοι ασχολούνται με θαλάσσια παιχνίδια, με μικρά ή και μεγαλύτερα σκάφη, θα πρέπει να τηρούν πιστά τους κανόνες ασφάλειας. Κινδύνους βέβαια δεν εγκυμονεί μόνο η θάλασσα αλλά και το βουνό. Η περίπατη στο βουνό, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, μπορεί να είναι ευχάριστη, κρύβουν όμως και πολλές παγίδες. Θα πρέπει να ξέρουν πολύ καλά να μην χάνονται μέσα στα δάση. Θα πρέπει να κάνουν την ορειβασία τους σε μονοπάτια τα οποία δεν περνούν κοντά από γκρεμούς, γιατί πολλές φορές έχουμε τέτοιου είδους ατυχήματα εκεί. Χθες συγκεκριμένα εντοπίστηκε ευτυχώς σως στη θέση Καζάνιο Ολύμπου, ένας ορειβάτης που έχασε τον προσανατολισμό του στον Όλυμπο το απόγευμα του Σαββάτου.